πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, διότι με αυτό που μας είπε ο κύριος Λιγερός, είναι αλήθεια ότι εγώ προσωπικά δεν το ήξερα και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Τώρα πια φαίνεται ότι έχουμε μια ελπίδα, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τη συζητάει κανείς και γιατί δεν, το βάζουν, δεν είναι το καλό μας χαρτί. Εντάξει, είναι. Τι είναι? Είναι λεπτό το θέμα. Είναι λεπτό. Τι λεπτό, βρε Γρηγόρη, τώρα. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε, εννοείται, 5 ευρώ και έχουμε τα 3, αλλά εμείς δεν τα βάζουμε μπροστά. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε μια διαπραγμάτευση με καλά χαρτιά. Κύριε Λεβέντη, καλό σας μεσημέρι από τις Σέρρες. Τι κάνετε? Δεν κατάλαβα τα. Και τα λεφτά. Βρήκαμε λεφτά από την ΑΟΣ. Είχαμε προηγουμένως μέσω Skype τον κύριο Λιγερό και είπε ότι στις 14 του μήνα τελειώνει ο διαγωνισμός. Έχουμε 20 θαλάσσια οικόπεδα και αυτά θα έπρεπε να τα αξιοποιήσουμε. Ναι, ξέρει ο κύριος Λιγερός ότι έχουμε κατάσταση δύσκολη με τις ΑΟΣ. Διότι είναι και η Τουρκία μπερδεμένη, είναι και η Αλβανία. Τα γνωρίζει πρώτον αυτό και δεύτερον αυτά τα 3. Τα λέει και ο Βελόπουλος επί καιρό. Α. Εντάξει, δεν παρακολουθείτε κάτι εκπομπές που κάνει ο Βελόπουλος 3 ώρες, 4 ώρες και λέει ότι ο Πούτιν θα έρθει να μας σώσει. Θέλετε να μου πείτε ότι δεν υπάρχει θέμα ως μέχρι και τις 14 του Ιουλίου. Ακούστε, δεν υπάρχει τίποτα γιατί στην ΑΟΣ υπάρχουν δυσκολίες. Ναι, άλλο δυσκολίες και άλλο δεν υπάρχει ΑΟΣ όμως. Ναι, υπάρχει όταν, πρόεδρε. Όταν έχει σε πόλεμη κατάσταση με την Τουρκία και με την Αλβανία, ναι. Πότε θα βγάλεις τα πετρέλαια? Εμπόλεμη κατάσταση, πού την έχουμε? Εμπόλεμη, θεωρούν τα οικόπεδα ότι δεν είναι δικά μας αυτοί, γιατί έχουν και αυτοί στα ίδια οικόπεδα συμμετοχή. Μάλιστα, επομένως δεν έχουμε οικόπεδα αυτό, λέτε. Αυτό το θέμα για να λυθεί, πρώτον δεν θα λυθεί ποτέ. Α, ωραία. Και δεύτερον και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια να πάει, δεν βλέπω νωρίτερα από 15 χρόνια να τραβήξει. Άρα δεν τα έχουμε τα υπόλοιπα. Ο κύριος μιλάει χωρίς τον ξενοδόχο. Εντάξει, κυκλοφορούν κάτι τύποι και λένε έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Α, ένας άλλος φέρνει 600 δις και λέει δεν τα παίρνουμε. Δεν έχετε ακούσει για έναν άλλο? Ναι, τον έχουμε. Ναι, δεν λέμε τώρα ονόματα. Επί της ουσίας όμως, πρόεδρε, τι κάνουμε? Επί της ουσίας κόβουμε το σβέρκο μας. Ναι, γιατί στην πρώτη εκπομπή, στην πρώτη εκπομπή που κάναμε μαζί εδώ, ναι. Στην πρώτη εκπομπή που ήσασταν, ναι, καλεσμένο. Δεν έχουμε τελειώσει. Τώρα έγινε το δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα έγινε για να μην διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν φέρνανε τη συμφωνία εδώ, θα γινόντουσαν 18 κομμάτια στη Βουλή. Και έκανε το δημοψήφισμα ώστε να συσπυρώσει το κόμμα του. Να συσπυρώσει το κόμμα του. Κάτι παρόμοιο είχε επιδιώξει και ο Γιώργος Παπανδρέου το 2011. Είχε επιδιώξει, ναι, μέσω δημοψηφίσματος, ναι, να συσπυρώσει το τότε διαλυόμενο κόμμα του. Και τώρα τι? Και τώρα προσπαθεί ο Τσίπρας να φέρει μια συμφωνία που θα είναι βαρύτερη, θα είναι 11,5 δις. Ναι. Συμφωνία, θα μπορεί αύριο να τη φέρει, ναι, κιόλας. Μόνος του ή με τους υπολείπους αρχηγούς? Τι, οι υπόλοιποι αρχηγοί είναι ηλίθιοι να πάνε να είναι συνυπεύθυνοι? Δεν νομίζω να υπάρχει. Άρα μόνος του, λέει. Και αναζητεί συνενόχους. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι υπόλοιποι αρχηγοί. Ας κόψουν και αυτό το λαιμό τους. Αλλά λέω, αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας, αφού έχει τόσο αυξημένη εμπιστοσύνη, να πάει μόνος του. Τι θέλει, συνενόχους? Να φέρει λοιπόν τη συμφωνία αυτή 11,5 δις, να δούμε θα την ψηφίσει το κόμμα του. Και να δείτε ότι θα βρεθούμε στον ίδιο παρανομαστή που είμαστε πριν ένα μήνα. Δηλαδή, τότε που λέγαμε διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψηφίζω ένας, δεν ψηφίζω άλλος. Το θυμόσαστε πριν ένα μήνα τι γινόταν? Κύριε Λεβέντη, ένα λεπτό, γιατί εγώ θα σας μιλήσω αυτή τη στιγμή ως πολίτης. Πριν ένα μήνα είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι. Μέτρα καινούργια δεν θέλουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και ρευστότητα. Θέλω, ναι, να πω δηλαδή ότι κάποιοι δεν μπορούν να βγάλουν το ρεύμα. Να υπογράψουμε ό,τι να είναι, να κάνουμε αυτό που είπε το ποτάμι, το Δωράκης. Τάση θυσία, ξεβράκωμα. Έτσι. Όχι. Δεν λέω Ευρώπη με κάθε κόστος. Κύριε Λεβέντη, δεν, ναι, λέω Ευρώπη με κάθε κόστος επουδενή. Απλά, ναι, θέλω να ακούσω τη δική σας πρόταση. Δηλαδή, αν σήμερα εσείς είχατε το μαχαίρι και το πεπόνι, τι θα κάνατε? Να, ναι, ακούσουμε μια πρόταση. Έτσι. Εγώ ήμουν αντίθετος από το 9 με το να πλώσουμε το χέρι για δανεικά. Η Ένωση Κεντρών πίστευε ότι πρέπει να κοπούν οι αποσπασμένοι. Να κοπούν. Τα απλώσαμε όμως το χέρι μας. Το απλώσαμε το χέρι μας. Τα πήραμε τα δανεικά. Τι κάνουμε τώρα? Τώρα τελείωσε. Τώρα τελείωσε. Η Ελλάδα δεν νομίζω ότι έχει άλλη. Τι. Σας λέω, η Ένωση Κεντρών πρέσβευε μια άλλη πολιτική, ένα νέο δρόμο. Να κάνουμε αυτοκάθαρση. Να κόψουμε τις πατάλες.
ναι. Και να πάμε, αφού τελειώσουμε με όλα, με αργόμισθους, με προώρο συνταξιοδοτούμενους, με όλα τα ζητήματα, έχουμε 319.000 που παίρνουν τρεις συντάξεις. Έχουμε 400.000 συνταξιούχους που εργάζονται και τα παίρνουν μαύρα. Λοιπόν, αφού τελειώναμε με όλες αυτές τις παθογένειες, να πηγαίναμε στην Ευρώπη και να λέγαμε, βοηθήστε μας τα ομόλογα των τριών πρώτων ετών, πηγαίνετε τα πιο πέρα, ώστε αυτά τα λεφτά να τα ρίξουμε εντός Ελλάδος για να δουλέψουν οι νέοι μας και οι νέες που είναι άνεργοι. Λοιπόν, αυτό, αλλά να κάνουμε πρώτα τις μεταρρυθμίσεις μόνοι μας, ναι. Να κάνουμε αυτοκάθαρση, ναι. Να έχουμε καθαρό το ειδής, ναι. Να παραιτηθεί όμως ο Τσίπρας. Διότι ο Τσίπρας έχει εντολή τον 25 Ιανουαρίου, η εντολή που είχε είναι να διαγράψει χρέος, να σχίσει μνημόνια, να κόψει ένφια, αυτή την εντολή είχε. Μπορεί νομιμοποιείται να φέρει με 11,5 δις και με 8 δις και με 9 δις, με 10, δεν ξέρω πού θα πάει η τελική διαπραγμάτευση. Νομιμοποιείται να φέρει συμφωνία και θα την ψηφίσουν οι βουλευτές του και θα έχουν φιλότιμο, είναι αριστεροί αυτοί. Γιατί βρίζανε προδότη το Σαμαρά, για να έρθουν αυτοί να είναι χειρότεροι προδότες. Άρα το δημοψήφισμα, τι το χρησιμοποιήσει ο Τσίπρας, ως μέθοδο για να κάνει το λαό συνένοχο. Δηλαδή να λέει αύριο εσύ λαέ ψήφισες. Αυτή είναι η επιδίωξη Τσίπρα, δεν το καταλάβατε. Mm-hmm. Τι χρειαζόμασταν το δημοψήφισμα αυτή τη στιγμή, πέστε μου τι ρόλο έπαιξε. Για να κάνουν χορό στο Σύνταγμα οι Τσιπραίοι, οι Σιριζέοι. Εγώ σας πω και κάτι άλλο. Τα έξοδα του δημοψηφίσματος θα τα ζητήσω από την οικογένεια Τσίπρα. Τα έξοδα σαν Βασίλης Λεβέντης και σαν Ένωση Κεντρών και πιστεύω σαν λαός, επειδή αυτό το δημοψήφισμα δεν είχε κανένα σκοπό ή μη μόνο να ενοχοποιήσει τον ελληνικό λαό, θα ζητήσω τα έξοδα, όσα εκατομμύρια ευρώ κι αν είναι, από την προσωπική περιουσία του Τσίπρα. Γιατί για ένα καπρίτσο και για ένα ινάτι έγινε αυτό το δημοψήφισμα. Να εξηγηθούμε, να το μάθει όλοι. Και το άσχημο είναι ότι η δεξιά ήταν σε κατάσταση κατάπτωσης. Βλέπανε τις μούρες του Καραμαλή, του Μητσοτάκη, του Ολωνώνε, του Βενιζέλου οι Έλληνες και πήρανε ανάποδες και ψηφίσανε όχι. Όταν βλέπανε αυτούς τους ανθρώπους που μας στόχευσαν να συνιστούν ναι, τι κάνανε οι πολίτες. Κάνανε το τελείως αντίθετο, ψήφισαν όχι. Δεν το καταλαβαίνετε, το είπα και στον Μπογδάνο εγώ που βγήκα στο Sky, λέω πέστε στη Νέα Δημοκρατία και στον Πασόκ να μαζέψει τις μουτσούνες. Να μαζέψει τις αηδιαστικές μουτσούνες, γιατί αυτές οδηγούν το λαό στο όχι. Μάλιστα. Επομένως το αύριο το βλέπετε πολύ χλωμό και πολύ. Εγώ πιστεύω ότι θα πάνε εκεί, θα τους πούνε μια βαρύτατη συμφωνία, επειδή είναι ξεβράκωτη και πανικόβλητη τούτη, θα την υπογράψουν και θα γυρίσουν εδώ πέρα και δεν θα ψηφίζει η Βουλή. Και θα προκηρυχθούν εκλογές, θα το δείτε, ή τώρα ή το Σεπτέμβριο. Η απάντηση σε αυτό που είπες, Γρηγόρη, ότι τελικά είχε προβλέψει εκλογές και ναι, ναι, ναι. Επιδίωξαν μέσω του δημοψηφίσματος να κρυφτούν, αλλά δεν θα το καταφέρουν, γιατί η συμφωνία θα είναι βαρύτατη, οι ξένοι πλέον είναι αποφασισμένοι. Ωραία. Δεν δείξαμε καμία συνένεση, τώρα εκ των υστέρων συνένεση, τι εκ των υστέρων. Ποιοι να δείξουν συνένεση. Με ψήφους της Χρυσής Αυγής μέσα είναι το 60%. Το 60% έχει μέσα ένα καμένο που είναι και αυτός μυσαλόδοξος και μια Χρυσή Αυγή που είναι φασίστες. Πού είναι το 60%. Λοιπόν, αν τα βάλουμε κάτω τα νούμερα, το 60 γίνεται 50 αμέσως. Σας ευχαριστώ κύριε Λεβέντη. Καλημέρα σε όλη τη Μακεδονία από την Ένωση Κεντρών και στον Γρηγόρη. Γρηγόρη μου καλημέρα. Γεια χαρά πρόεδρε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.